Άλλη απεργία έχουν πάλι, Γιώργο. Απεργία πάλι. Σήμερα, ούτε σήμερα δουλειά, ούτε χθες δουλειά, τίποτα. Γιώργο, τα σκουπίδια κάτω να. Φόρε, τι γίνεται, ρε. Που έχει αδερφή σήμερα. Πήγα μισή, τα έχουμε μείνει να σκάσουμε σαν το παγκύριο με τελαθήκια. Θα πήγαμε να παρέσουμε τις κάρτες και μας απειλούν εδώ πέρα ότι έχεις φαρέσει τις κάρτες και αυτά. Εντάξει, μας κοιτάνε γύρω μένα και το παγκύριο με μισό μάτι το πέρα μέσα. Εδώ πέρα τους βάζουμε στα αρχίδια μας. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα, καθόμαστε δύο μας και τα λέμε και αυτά. Εντάξει, τα παιδιά, ο Νίκος και οι άλλοι μας μιλάνε και ο Παναγιώτης και ο Δικαίος. Ναι, ναι. Γιατί και το δικαίο τα ίδια το κοιτάνε γιατί ξέρουν ότι είναι για αυτά σπουσιά δίκια τα. Το κοιτάνε και αυτά. Εγώ λέω ότι. Ουσιαστικά του αλλά κατ' Ισλάμ, ουσιαστικά μου είσαι. Κάρι όλοι. Στο διάλο. Περνάνε που είστε εδώ από κάτω Πακιστανοί γαμημένοι. Ναι. Γιώργο, ναι. Έχω βρει κάτι πυρομαχικά. Πω, τι να σου λέω τώρα, μπύλες πολύχρωμες από γύψο, συμπαγές. Μικρές πιο... Πώς είναι τα μεγάλα, τα καλλιέργεια, τα πολύ μεγάλα, Γιώργο. Άμα σου πω, θα πάθεις πλάκα. Τα πέταξα σε έναν ελληνικό παιδί, πήγε στις ακτίνες. Πήγε το πολλά δεξιά σε ένα τη γέφυρα. Εκεί στο γήπεδο του Βόλου του Ολυμπιακού, κοντά να πέσει κάτω. Γαμημένος. Θα τα λύσω. Ναι. Έτσι που λέει. Τι θα γράψει, πώς θα το πάρει το θέμα. Με την αστυνομία μας έγινε. Με ποιο πράγμα. Με τους αστυνομικούς γενικά, τους ξυλώνει όλους ο Δένδιας. Τους μισούς αστυνομικούς τους ξυλώνει όλους. Από όλη την Ελλάδα. Εδώ και το διοικητή της Νίκαιας ξυλώνει. Από την άποψα, δεν ξέρω ποιος είναι, ο διοικητής της Νίκαιας και κάποιος άλλος που είναι από Λάρισα, από Τρίκαλα, που ήταν προσκολλημένοι σε Χρυσή Αυγή αυτοί όλοι. Ω, τι λέει εγώ. Κατάλαβες. Ρογή. Έλα Κωστά. Τι, ε. Λοιπόν, μόλις τώρα κατέβηκα από τη Μεσογείο πάνω. Μόλις τώρα κατέβηκα από πάνω. Α. Εντάξει. Ναι. Τι, καλά τώρα... Θα τα πούμε και από κοντά μετά το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Ναι. Μέσα σε άκρες τι λένε τώρα πάνω. Τίποτα, Κώστα, άμυνα και σιγή θείος, άμυνα. Μάλιστα. Άμυνα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Είμαστε σε άμυνα και τελείως υπόθεση. Μην αναφέρνεις τίποτα πουθενά για τέτοια θέματα, γιατί θα διώξουν άτομα από το δημόσιο αυτό, θα διώξουν ο κόσμο. Όσοι έχουν μάθει ότι είναι χα, θα τους διώξουν όλους. Πρόσεχε τι σου λέω. Στη δουλειά σου, τύπος και υποράμος, μην ασχολείσαι καθόλου. Μην πηγαίνεις με μπλούζες προκλητικές, τίποτα. Άσε να περάσει η μπόρα του πεντάμινου, τετράμινου. Γιατί αυτό μου λέει, μου λέει και ο Σταύρος. Ποιος το αδερφός σου μου λέει τίποτα. Εγώ μου λέει το έχω βγάλει όλα μου λέει από πάνω μου. Τίποτα, τίποτα.